Γεια σας παιδιά, Σωρίλης εδώ και αυτό θα είναι ένα βίντεο για το Hearthstone. Γιατί τέλος πάντων είχα καιρό να κάνω πολύ. Όπως έχω ξαναπεί, σ' αρέσει το Hearthstone, οπότε θα κάνουμε Hearthstone παιδιά. Θα παίξουμε Arena. Θα πληρώσουμε 150 gold. Θα τα δώσουμε. Και. Λοιπόν, έχουμε Shaman Mage Warrior. Νομίζω ότι ποτέ δεν έχω παίξει με Shaman, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Οκ, θα παίξουμε Shaman. Ο Mage παιδιά είναι πολύ εύκολος. Θα παίξουμε με Shaman. Λοιπόν, τι μας έτυχε εδώ πέρα. Ωραία, από εδώ θα πάρουμε τον Argus. Ωραία κάρτα. Επίσης συμπαθώ πάρα πολύ αυτήν εδώ την κάρτα. Ουσιαστικά είναι κάτι σαν κόντο, αλλά μου φαίνεται καλύτερο από κόντο. Οπότε θα πάρουμε το Bomb Lobber. Ρίχνει 4 damage σε ένα minion, λογικά θα σκοτώσει. Fire Elemental. Βασικά ήθελα και αυτό. Αλλά εντάξει, Fire Elemental. Lightning Storm ή Drake. Γιατί αυτό. Εντάξει, είναι έτσι και έτσι. Θα πάρουμε το Lightning Storm. Γενικά έχει αρχίσει πολύ καλά η αρίνα. Θα πάρουμε το Ghibli Stalker. Έχουμε λίγο απ' όλα. Θα πάρουμε το Silver Knight. Θα πάρουμε κι άλλον Argus. Γιατί δύο Argus παιδιά την ημέρα του για τώρα κάνουν πέρα. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό αστείο. Δεν ήταν καν αστείο. Anyway. Να πάρουμε ένα Silence. Ας πάρουμε ένα Silence. Mex έχουμε, δεν έχουμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό είναι 3-3. Το προτιμώ από τα υπόλοιπα. Οπότε θα πάρουμε εδώ τον τύπο. Κάποιο Mex θα μας τύχει, δεν μπορεί. Όχι. Ωραία, αυτός εδώ ο τύπος είναι αρκετά συμπαθητικός. Γιατί είναι συμπαθητικός, ας πούμε. Έχουμε το Fire Elemental, ωραία. Κάνουμε ένα trade. Μένει για παράδειγμα με 6-2-6-1. Το κάνουμε πουφ και γίνεται, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Το οποίο μπορεί να μην είναι καλό βέβαια, αλλά. YOLO, RNGesus. Πιστεύουμε στον RNGesus. Drangle Mechanic. Ναι, αυτό όχι με τίποτα. Αλλά αυτό ναι. Εντάξει, καλούτσικο είναι. Ωραία, από εδώ θα πάρουμε αυτόν εδώ τον τύπο. Hex, easy peasy choice. Ω Θεέ μου, γιατί μου το κάνεις αυτό το deck. Ας πάρουμε το γουρούνι, ξέρω εγώ. Βασικά αυτό είναι έτσι, είναι σαν να παίζω με 29 κάρτες αν πάρω το γουρούνι. Αλλά γιόλο. Lost Tolst Rider. Ναι. Venturco. Archmage. Mechanical Yeti. Είναι το Yeti με benefits, ρε παιδί μου. Είναι πιο ωραίο. Δίνει και ένα spare part. Αυτός εδώ είναι κακός. Αυτό εδώ είναι κακό. Και αυτό είναι κακό. Αλλά το λιγότερο κακό νομίζω είναι αυτό. Αυτό κάτι μπορεί να κάνεις. Abomination, Mana Tide Totem, Ravenhall Assassin. Και άρχισε τόσο ωραίο αυτό το draft. Μου δίνει τώρα μέτρες κάρτες. Τι να πάρουμε. Γενικά προς το τέλος δεν έχω ιδιαίτερα δυνατά πράγματα. Τα Abomination τώρα δεν σκοτώνει και πολλές κάρτες, ας πούμε, από μένα. Είναι όλες αρκετά χοντρές. Ή να πάρουμε το Ravenhall Assassin. Δεν ξέρω. Επίσης και αυτό είναι ωραίο, ρε παιδί μου, αλλά αυτό πρέπει να μείνει κάτω για να είναι ok. Ας πάρουμε το Ravenhall Assassin. Είναι ok η κάρτα. Flaying Tongue, ας πάρουμε ένα Flaying Tongue. Crackle. Undertaker επίσης, για να δούμε. Death Rattle δεν έχω τίποτα. Τέλεια, άρα Crackle. Ooze. Ναι, Ooze διάρκεια δεν έχουμε ιδιαίτερα πολλά. Ουσιαστικά 4 έχουμε. Ooze. Ένα Earthshock ή Wolf Rider. Ας πάρουμε ένα Earthshock. Ω Θεέ μου, τι είναι αυτό. Whenever another friendly Murloc dies, draw one card. Και δεν έχουμε άλλο Murloc. Βασικά, όχι. Όχι αυτή την κάρτα. Faceless, έχουμε να κάνουμε κάποιες κάρτες Faceless. Και αυτή εδώ είναι ωραία κάρτα. Άμα την μπαφάρουμε κιόλας με Argus, που είναι η μόνη επιλογή που έχουμε για να την μπαφάρουμε. Αλλά και ο Faceless καλός είναι, θα πάρουμε Faceless. Stone Skin Gargoyle, Ancestral Healing, Deal and Damage on Enemy Character and Freeze It. Υποθέτω αυτό, ας πάρουμε αυτό. Θεέ μου, μην μου δίνεις μέτρες κάρτες. RNGs, please. Ωραία, Spectral Knight από εδώ. Demolisher Emperor Kondra Ancient Watcher. Έχουμε μόνο δύο Silence. Το ένα μάλλον Silence κάνει και Damage στον Ancient Watcher. Δεν μας ψήνει ιδιαίτερα. Emperor Cobra. Why not. Κάτι για να τραβάω κάρτες έχω. Δεν έχω τίποτα που να μου δίνει κάρτες. Αχ, θα παίρνω το Rockbiter, αλλά νομίζω θέλω και ένα τέτοιο, ρε παιδί μου, να τραβάω κάρτες. Γιατί έχω αρκετά διάρωτρια τεσσάρια από αυτά. Οπότε ας πάρουμε ένα νόμις, γιόλο. Vitality Totem. Μάλιστα. Nerubian Egg. Τι έχουμε να το κάνουμε τώρα. Α, έχουμε αυτό το πράγμα.
ωραίο πράγμα. Έχουμε Argus για τον Erubian Egg. Α, και Fire Elemental. Να ακούγεται άσχημο. Από το Mana Wraith και το Vitality τότε με τον προτιμώ. Α, ήταν τελευταία μας κάρτα. Rip in Peace. Rip in Peace Ερήνο, παιδιά. Οκ, okay, έτσι κι αλλιώς, ο πρώτος θα είναι εύκολος, παιδιά. Πιστεύω θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε. Easy peasy θα είναι. Και παίζουμε με έναν πρρ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 ρ
Ωραία, το χέρι μας είναι μα. Λέω να κρατήσει το Yeti. Το Yeti είναι ωραίο σε τέταρτο γύρο. Το προηγούμενο Yeti σας είχα πει το αγαπάω. Τώρα που είναι και μηχανικό Yeti, δεν θα τα αγαπάμε. Τώρα τα αγαπάμε πιο πολύ. Μας δίνει και ένα σπέρπαρ. Δίνει και ένα σπέρπαρ στον αντίπαλο, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Το χέρι είναι ok. Αυτό έχει overload 1, οπότε μπορώ να παίξω αυτό στον δεύτερο και αυτό εδώ στον τρίτο. Ή το αντίθετο, θα δούμε. Βασικά, όχι, δεν θέλω να το παίξω αυτό στον τρίτο, γιατί θέλω να παίξω τον τέταρτο Yeti. Οπότε τώρα πώς πάει, παιδιά. Πάμε στο δεύτερο γύρο και κάνουμε crackle αυτό που θα πετάξει κάτω. Θα το σκοτώσει 100% και μετά πετάμε τον τύπο. Γενικά αυτός ο τύπος είναι αρκετά συμπαθητικός, δηλαδή αν μια κάρτα κάνει trade, ας πούμε μείνει με ένα, τον κάνεις με αυτόν τον τύπο transform και πλέον ο mage δεν μπορεί να το κάνει fire blast. Οπότε είναι ok. Επίσης γενικά μου αρέσει να έχω κάρτες στο χέρι και να έχω κάρτες οι οποίες τραβάνε κάρτες. Α, ok, ready for action. Άμα είναι ready for action, δεν αξίζει να το κάνω crackle αυτήν του παιδιά. Αλήθεια. Θα μπορούσα να βάζω και αυτόν, αλλά δεν θα πούμε στον κόπο. Θα τον βάλω στον επόμενο γύρο. Γιατί αυτό, λοιπόν, αν το βάλω τώρα θα κάνει κλακ και ping και μετά δεν έχω κάτι άλλο να πετάξω. Τώρα πρέπει να κάνει ping αυτό, ή μπορεί να το φάει και με αυτό, εντάξει. Αλλά άμα κάνει ping αυτό και βαρέσει τα μούτρα μου, θα βάλω αυτόν. Ω Θεέ μου, δύο ready for action. Ready for action. Οκ. Okay. Το έφαγε αυτό. Ωραία, μπορώ να βάλω αυτό. Α, μπορώ να βάλω αυτό. Οκ, θα βάλω αυτό. Γιόλο. Δεν το ξέρω ότι αυτό θα είναι τόσο καλό. Οκ, δηλαδή αυτός εδώ ο τύπος τα σκοτώνει και τα δύο και μετά μένει και ένα 4 λόγω του effect του. Δεν τον περίμενα τον Gargoyle τόσο καλό, αλήθεια είναι. Και τώρα θα μου πετάξει και εγώ άλλους τρεις τέτοιους. Θα είναι όλοι ready for action. Αλλά δεν κάνει τίποτα ουσιαστικά. Αλλά εντάξει, τι να κάνεις, δεν μπορεί να τα έχουμε όλα. Επίσης πρέπει να πιω νερό, μιλάω πολύ. Αυτό το νερό, παιδιά, ήταν από προχθές εδώ πέρα. Όχι, εντάξει, δεν ήταν από προχθές. Αλλά δεν ξέρω, ήταν από το απόγευμα και τώρα είναι βράδυ. Anyway. Όχι, μας πετάει κάποιο τεσάρι. Τι τεσάρι μας πετάει. Τι είναι αυτό. Fireball στα μούτρα. Wow. Παιδιά, αυτό είναι πολύ κακό play. Δεν ξέρω αν έχετε δει το legit moments, αλλά είναι πολύ κακό play, αλήθεια σας λέω. Εκτός κι αν έχει, ρε παιδί μου, 4 fireball στο χέρι. Άμα έχει 4 fireball, πάσω. Είναι πολύ καλό play. Δηλαδή, άμα έχει 5 fireball. Και απλά θέλω να μου τα ρίξω όλα στα μούτρα, πολύ καλό play. Αλλά γενικά το fireball, αν μου το ρίχνεις έτσι στα μούτρα, ουσιαστικά χαλάς το effect του και είναι σαν να λες ότι, ξέρω εγώ, είναι σαν να μου ρίχνεις δύο sinister strike, που το sinister strike κάνει ένα mana και λέει ρίξε 30 μας στον αντίπαλο. Τέλος πάντων, γενικά το fireball είναι καλύτερο όταν παίζετε ειδικά στην αρένα, να το ρίχνετε σε να καταστρέψετε τέλος πάντων κάποιο minion, γιατί αν στον πέμπτο γύρο του βάλω αυτό, έχει 7 επίθεση, το 7 επίθεση θα μείνει κάτω. Το 6 damage που μου κάνει το fireball είναι για ένα γύρο. Στον επόμενο γύρο θα του βάλω αυτόν, θα του καθαρίζει το board, εντωμεταξύ μου πετάει όλα ideas κάτω. Θα του καθαρίζει το board και θα τρώει 7 στα μούτρα. Σε κάθε γύρο, μέχρι να μου το σκοτώσει. Ενώ άμα έχει το fireball, θα του ρίχνει 6 damage, ένα για ένα. Δεν θα τρώει 7 damage, ξέρω εγώ, στα μούτρα. Συνέχεια. Παναβολικό. Anyway. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε αυτό. Και κοιτάξτε, ας κάνουμε το ένα damage από εδώ. Free είναι. Θα το κάνω αυτό transform. Γιατί. Γιατί αυτή η κάρτα. Από όλες του κόσμου τις κάρτες. Αυτή. Anyway. Θα το κάνουμε trade, παιδιά, γιατί αλλιώς θα το κάνει ping με αυτό και θα μας τη φάει τελείως free και θα πετάξουμε και αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα το πετάμε κάτω, γιατί ουσιαστικά τώρα αν παίξει κάτι μεγάλο, το τρώμε μόνο με την κόμπρα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε trade, αλλά πράγματα. Και τώρα, ας πούμε, μπορεί να έχω 9 ζωή, ο άλλος 30, αλλά η ζωή δεν μετράει, παιδιά. Ουσιαστικά μετράει μόνο άμα κινδυνεύεις να χάσεις. Με 21 ζωή δεν κινδυνεύω να χάσω όταν έχει άλλους 5 μάνα. Και έχω κάτω 3 minions. Και 5 κάρτες αυτός. Εγώ ουσιαστικά έχω 7 κάρτες, στο επόμενο γύρο θα έχω 8. Τώρα αυτό που κάνει, δεν ξέρω γιατί το κάνει. Από 4-4 μου το πήγε, 4-4! Αναπάντα έχω play, παιδιά.
Αναπάντεχο. Με κατέστρεψε. Anyway. Ναι. Και. Έλα κύριε Χαρπούν, κάνε κάτι. Επίσης αυτό είναι λάθος. Το Fire Blast μπορεί να το κάνει εδώ. Και στον επόμενο γύρο να μου το σκοτώσει άμα δεν το κάνω heal, ας πούμε. Αλλά... εντάξει. Λοιπόν, ας πάρουμε μια κάρτα. Ghibli Stalker. Οκ, θα το βάλουμε αυτόν κάτω και θα κάνουμε trade αυτό, παιδιά, με το 3-2, γιατί αυτό θα το κάνει Fire Blast, παρόλο που θα μείνει κάτω. Αυτό γενικά θέλουμε να το κρατήσουμε παραπάνω από ένα ζωή, γιατί αν πετάξει κάτι δυνατό, να μην μπορεί να το κάνει Fire Blast και να πετάξει κάτι δυνατό, θέλουμε να το σκοτώσουμε αυτό τέλος πάντων. Ή να το... να μην το να αφήσουμε να πετάξει κάτι δυνατό, γιατί ξέρετε ότι έχουμε την κόμπρα κάτω και η κόμπρα θα το κάνει μια χαμψιά ουσιαστικά. Και, μα αν δεν έχει Flame Strike, ειδικά έχασε. Άμα έχει Flame Strike, κάτι γίνεται, κάτι μπορεί να κάνει. Αλλά στον επόμενο γύρο, αφού μου κάνει το Flame Strike, θα πετάξω αυτόν εδώ τον τύπο. Και επίσης το Crackle μπορεί να βαρέσει και στα μούτρα του, ας πούμε. Αν χρειαστεί. Και έχει 5 κάρτες και σκέφτεται τόσο πολύ, κατάρα, σκέψου. Αλλά όχι τόσο πολύ, αλήθεια. Σκέψου λιγότερο. Πάτα surrender, κάτι, concede. Easy peasy. Δεν μπορώ όταν παίρνω. Εν τω μεταξύ, α, οκ. Έπιασε μια κάρτα, έπιασε και άλλη κάρτα. Πιάνει όλες τις κάρτες. Τέλεια, και εγώ τις πιάνω. Wow, αναπάντεχο. Ωραία, ο Dazdingo θα φύγει με την κόμπρα. Δεν θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα. Στον επόμενο γύρο έχει Flame Strike. Δεν θέλω να πετάξουμε κάτι φοβερό. Θα πετάξουμε τον τύπο και ένα totem. Ωραία, γιατί αυτό ο τύπος δεν πεθαίνει από Flame Strike. Θα μείνει κάτω, βλέπετε, είναι αρκετά άγριος. Και. Θα φάει 7 ντάμωσα μούτρα. Τα υπόλοιπα πεθαίνουν από Flame Strike, αλλά έτσι είναι η ζωή. Μπορεί να πετάξουμε και αυτόν τον τύπο, αλλά. Θα πετάξουμε αυτόν που έχει το περισσότερο attack. Έτσι κι αλλιώς. Δεν πεθαίνει σε Flame Strike, ούτε αυτός ούτε αυτός, αλλά αυτός έχει περισσότερο attack. Οπότε τέλος πάντων. Πρέπει κάτι να του κάνει. Για να μην τρώει 7 ντάμωσα στα μούτρα. Ουσιαστικά. Αν μου κάνει τώρα Flame Strike, τρώει 7, μένει με 11 και στον επόμενο γύρω τρώει άλλα 7 άμα δεν μου το σκοτώσει και ένα Crackle. Ωραία, το έκανε το Flame Strike. Ωραία. Έχεις 0 mana. Εδώ είναι το κουμπί που πρέπει να πατήσεις. Ευχαριστώ. Βάζουμε τον τύπο αυτόν. Αυτό δεν πεθαίνει από Flame Strike. Ούτε μπορεί να το κάνει spell αυτήν. Το Crackle, α, δεν έχουμε πια spell damage. Τέλος πάντων, κάνει από 3 ως 6. Και κάτι πρέπει να του κάνει αυτόν βασικά. Και να βάλει και τον κάτω γιατί θα φάει 4 στα μούτρα. Έλα κύριε Mage. Αν το Fireball δεν μου το έχει ρίξει ας πούμε στα μούτρα, το Mechanical Yeti που είχα τόσο καιρό κάτω δεν θα του κάνει ξέρω εγώ 12 damage όσο του κάνει. Γιατί θα το είχε ρίξει απλά το Fireball. Ωραία, έβαλε το τον του. Και... αυτά. Καληνύχτα. Σου με τώρα άμα δεν είχε spell, κανονικά θα πρέπει να μου κάνει το Fire Blast εδώ. Μπράβο, του κόψε. Όχι. Τι, όχι εκεί. Okay. Αυτή είναι η κάρτα σου. Μην τι κάνεις την κάρτα σου. Μπράβο, στην κάρτα μου. Τέλεια. Έτσι κι έχασε όμως. Δεν μπορείς αυτόν. Εκεί μπορείς. Του ήρθε αυτό το spare part, παιδιά. Απίστευτο. Και εμένα μου ήρθε όμως αυτό το spare part. Βασικά, μπορώ να το σκοτώσω, ναι, μπορώ να το σκοτώσω βασικά. RIP. RIP in peace. Boom. Oh, του κάνε και 6 damage εδώ μεταξύ. Ο RNGζους, παιδιά, είναι μαζί μας σε αυτήν την αρένα, το πιστεύω. Αυτά τα 6 damage μου το δείξανε. Α, και έχω και ένα quest. Καλή φάση. Πάμε για άλλο match. Θα παίξω άλλο ένα. Το βίντεο είναι γύρω στα... 14 λεπτά, κάπου εκεί. Θα είναι ένα μικρό συμπαθητικό βίντεο, παιδιά. Και θα το συνεχίσουμε την αρένα, κλασικά. Ωραία, ελπίζουμε για άλλο έναν τέτοιον θέλουμε. Να μου ρίχνει fireball στα μούτρα. Ωραία, εσύ. Εσύ δεν έχεις fireball. Ελπίζουμε να... κάτι κι εσύ, ρε παιδί μου, να μην... ρίχνε μου... τι να μου ρίξει, τι έχει ο Πρίς να μου ρίξει. Mind Blast, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό μου το ρίχνει έτσι και θα μου ρίξει. Anyway. Πώς μας ήρθε το αυγό και πέταξαμε τον Argus. Αν είχαμε και το αυγό, και αντί για Archmage είχαμε Argus, θα ήταν ωραία η ζωή μας.
Τώρα δεν είναι τόσο ωραία. Αλλά εντάξει. Τουλάχιστον έχουμε στο τρίτο γύρο αυτόν εδώ τον τύπο που είναι αρκετά δυνατός. Northshire Cleric. Αν πετάξει Northshire Cleric, αυτό γενικά δεν είναι τόσο καλό, αλλά δεν μου πετάει Northshire Cleric. Ξέχα μου πετάξει δύο. Oh, όχι το Micro Machine, ρε παιδιά, γιατί. Όχι αυτό. Οκ, okay, θα πετάξουμε τον τύπο τώρα αυτόν εδώ, για τον Ruby Egg. Γιατί αυτό μεγαλώνει συνέχεια. Τώρα, ας πούμε, που το έκανε coin, έχει 3-2. Θα μου βαρέσει τα μούτρα και στον επόμενο γύρο θα έχει 5-2 στον επόμενο δικό του. Ο ανόητο τρώνει. Κατάρα. Anyway. Έχουμε αυτόν τον τύπο όμως. Δεν πτωούμαστε. Αυτόν θα πετάξουμε. Βασικά θα πετάξουμε αυτόν. Γιατί αυτό εδώ τύπο, άμα το βάλω, μπορεί να τον κάνει trade. Δεν ξέρω αν θέλει να τον κάνει trade. Ωραία. Αλλά είναι καλύτερο να πετάξουμε αυτόν. Γιατί αυτόν εδώ θα τον κάνει αναγκαστικά trade. Εκτός και αν έχει Power War Shield. Αλλά αν έχει Power War Shield. Νομίζω ότι θα το είχε βάλει εδώ, ξέρω εγώ. Δεν είμαι σίγουρος. Ελπίζω να μην το έχει. Είναι λίγο ρίσκο αυτό. Γιατί άμα έχει Power War Shield, αυτό το play είναι κακό. Oh, wow. Έχει τον τύπο. Φάει 6-2. Σταμάτα να μεγαλώνει, σε παρακαλώ. Μου φαίνεται πρέπει να πετάξουμε δύο κάρτες κάτω και τώρα θα το κάνουμε transform αυτό. Είναι κάτι χρήσιμο. Εντάξει, καλό είσαι. Συμπαθητικό είσαι. Έχει πάει 7-2 με αυτό το πράγμα τώρα. Wow. Και αυτό είναι πολύ καλό, ξέρω εγώ, trade για αυτόν. Ελπίζω να μην μπορεί να μου σκοτώσει αυτά τα δύο, ας πούμε. Θα είναι πολύ ευχάριστο να μην μπορεί να μου το σκοτώσει. Μην έχεις άλλο work pain, Holy Smite. Please, please. Μη! Βρήκε την καλύτερη αρχή, ξέρω εγώ, τύπος. Του ήρθε μέχρι και ο... Αυτός που μειώνει δύο attack, δεν ξέρω πώς λέγεται, είναι καινούρια κάρτα. Ο αποδάφτος. Ωραία, τέλεια. Θα το εξορροπήσουμε τώρα, σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά θα εξισορροπηθεί το παιχνίδι. Boom και Spectral Knight. Νομίζω δηλαδή, ελπίζω. Τώρα έχει την επιλογή να κάνει heal να τραβήξει μια κάρτα, το οποίο είναι άσχημο για μας, αλλά τι να κάνεις. Άμα τραβήξουμε έναν Argus. Belcher, wow. Γιατί έχει όλες τις καλές κάρτες. Fire Elemental. No. Χάσαμε. 9 damage έχει κάτω. Πρέπει να πετάξουμε αυτόν αναγκαστικά. Γιατί αυτός κάνει one shot τον Belcher. Και πρέπει να επιτεθούμε, μου φαίνεται κιόλας. Άμα επιτεθούμε θα μείνει με ένα. Άμα το κάνει heal θα πάει 3, οπότε πάλι το σκοτώνουμε. Εντάξει. Θα μπορούσε να έχει μια λιγότερο ενεργική αρχή. RNGs. Θα μπορούσα και εγώ να είχα μια καλύτερη αρχή. Anyway. Shadow Form. Απλά για να βαρέσει τα μούτρα. Αν βαρέσει με όλα τα μούτρα. Wow. Ok. Και θα μείνω με 2. Οπότε πρέπει να κάνω και heal. Και δεν έχω heal. Οπότε έχασα. Οπότε rip in peace, παιδιά. Ok, θα παίξουμε άλλο ένα. Αυτό είναι πολύ γρήγορο. Wow. Αυτό το deck, παιδιά, το έτυχα όταν είμαι 1-0. Οκ, τώρα είμαι 1-1, δηλαδή τι deck θα μου τύχει. Δεν είναι έτσι το deck με εμένα, εμένα είναι χειρότερο. Σε παρακαλώ, παιχνίδι. Βάλε με εμένα που να έχει σκατά deck. Και τώρα έχω 1-1, δηλαδή, please. Και δεν είχαμε πάλι με mage. Ο face. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι θα με βαράει μόνο στα πρόσωπο. Αυτό σημαίνει. Και το ποντίκι μου δεν κουνιέται. Τι έγινε. Ωραία παιδιά, επιστρέψαμε. Γίνανε όλα... τέλεια. Γιατί...
Εκτός ότι βγήκε το ποντίκι, μετά με πέταξε το ίντερνετ και κράτησα αυτό εδώ το χέρι. Αυτό εδώ το χέρι, το κράτησα. Πάλι καλά που δεν είχε άλλο να παίξει τίποτα. Anyway. Η ζωή είναι δύσκολη. Θα σπάμε εδώ πέρα τα φρούτα. Όμως. Δεν βγαίνει bot. Α, μας ήρθε τριάρι, τέλεια. Εντάξει. Η ζωή είναι ωραία από εδώ και πέρα. Έχουμε 3, 4, 5, 6 και είναι σχετικά ok. Ας πούμε το 4 δεν είναι τόσο δυνατό, το 5 και το 6... Το 5 είναι πολύ δυνατό, το 6 είναι... Οκ. Ξέρω εγώ. Παίξε κάτι. Do it. Θεέ μου, γιατί αργούν όλοι τόσο σήμερα. Γιατί σήμερα που θέλω εγώ να παίξω χέρστο να αργούν όλοι τόσο, γιατί, δεν ξέρω. Είναι πολύ προφανές ότι θα βαρέσει το Taunt. Mm-hmm. Δεν είναι ότι έχεις και πολλές επιλογές, το Taunt θα βαρέσει. Οκ. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται παιδιά μας στην κάρτα. Έχει 50% πιθανότητα να βαρέσει τον λάθος αντίπαλο, ωραία. Πιστεύουμε ότι θα είναι έξυπνο και θα βαρέσει το σωστό αντίπαλο ή θα είναι χαζό. Εγώ πιστεύω ότι θα είσαι αρκετά έξυπνο και θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό εδώ το trade. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω το πιο έξυπνο ogre. Το αλλινού ήταν βλαμμένο. Το βλέπετε. Αυτό ήταν το αλλινού. Το δικό μου ήταν αυτό εδώ το έξυπνο. Λοιπόν. Το κάνω αυτό το trade γιατί άμα βάρεγα τον knife juggler μετά θα μου το έκανε ping. Οπότε. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να το κάνουμε hex αυτό. Μπορεί και να το κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε και lightning storm, ας πούμε, αλλά όχι. Μπορούμε απλά να κάνουμε αυτό. Ready, sir. Λοιπόν, επίσης πρέπει να έχω στο μυαλό μου ότι έχει ακόμα το coin. Μπορεί να κάνει coin flame strike στον επόμενο γύρο, όχι σε αυτόν. Τώρα, ας πούμε, το καλύτερο trade για αυτόν είναι να φάει το 2-2. Ώστε εγώ να πρέπει να χαλάσω το 4-2 ή το 4-4 για να του φάω το Yeti. Από την άλλη δεν ξέρω αν θα το κάνει αυτό. Θα μπορούσε να κάνει αυτό και ping εδώ, ας πούμε. Ή αυτό και ping εδώ. Οκ, και αυτό είναι καλό που κάνει. Και πήραμε Emergency Gulland. Yes. Οκ, πετάμε τον τύπο. Και τρώμε το κέντρο. Γενικά αυτό ο τύπος δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Μοιάζει για μπάντας νάνος, αλλά ρε παιδιά μπάντας νάνος που έχει 2-2 με 3 μάνα. Please. Please, Blizzard, please. Αλήθεια. Δεν ταιριάζει στην περιγραφή. Εν τω μεταξύ τώρα μου αρέσει που όταν έχει spell damage μια κάρτα και κάνεις έτσι, γυαλίζουν οι κάρτες που χρησιμοποιούν το spell damage. Ουσιαστικά έχουμε κάτι σαν flame strike. Μπορεί να είναι flame strike, ας πούμε, αυτό που έχουμε. Θα κάνει από 3 ως 4, ωραία. Μπορεί να μην είναι πάντα flame strike, αλλά καμιά φορά θα είναι, ξέρω εγώ. Και έχει 8 κάρτες ή μία είναι coin. Γενικά, αν μας βάλει κάτι δυνατό έχουμε hex, αν μας βάλει πολλά μικρά έχουμε αυτό. Τι είναι αυτό? Fireball. Fireball, Polymorph, τι είναι? Ωραία. Αυτά είναι πολλά μικρά. Αυτό τι είναι? Frostball. Ωραία, αυτά πεθαίνουν και τα δύο. Frostball και Icelands. Coin. Κάτι μικρό. Αυτό είναι όνειρο. Γιατί με μία κάρτα το τρώμε τρεις. Και χάλασε και μία σε αυτόν. Και δεν θα τον κάνει τίποτα. Βασικά έκανε το. Ωραία. Λοιπόν, το play είναι πολύ απλό. Βάζουμε αυτό, τραβά μία κάρτα. Προφανώς δεν θα μας βρεθεί κάτι καλύτερο από αυτό. Όντως. Και απλά. Μπούμ. Και ουσιαστικά να κάνει flame strike. Ακόμα δηλαδή και να κάνει flame strike δεν μας χαλάει καθόλου. Γιατί έχει χαλάσει ήδη μία κάρτα σε αυτόν. Και αυτή εδώ η κάρτα μας επιστρέφει μία. Οπότε αν με κάνει flame strike δεν χάνουμε τίποτα. We have many secrets. Μάλιστα, you have many secrets. We don't really care about your secrets. Λοιπόν, fire elemental δεν πεθαίνει σε flame strike. Αυτό δεν πεθαίνει σε flame strike μας κάνει. Και είναι ακριβώς 6 mana. Εντάξει, αυτό το match πάει πολύ καλά. Έχω 6 κάρτες στο χέρι, ο άλλος έχει 5 στο χέρι και έχω και 3 κάρτες. Δηλαδή έχω μία κάρτα παραπάνω στο χέρι. Βέβαια, είναι meh οι κάρτες μου. Αυτή είναι η καλύτερη κάρτα που έχω αυτή τη στιγμή σε minion. Αυτή, ας πούμε, εδώ δεν θα κάνει τίποτα. Και πάλι με το flame strike δεν παίρνει τίποτα. Του έχω φάει αυτή την κάρτα free.
του έχω φάει αυτή την κάρτα free. Και έκανε concede. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε 2-1 και σταματήσουμε εδώ το επεισόδιο. Είναι γύρω στα... δεν ξέρω. Βασικά, επειδή έγινε και διακοπή, τέλος πάντων, και συνέχισε να γράφει, δεν ξέρω. Είναι γύρω στα 24 λεπτά. Okay. Παίξαμε 3 παιχνίδια, κάναμε και τον draft. Λοιπόν, και κάπου εδώ θα τελειώσει το επεισόδιο. Όμως, άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like. Αν δεν θέλετε να χάσετε τα επόμενα βίντεο, μπορείτε να κάνετε subscribe. Και αυτά από μένα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!